Καλημέρα σας κύριε. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά, καλά, μια χαρά εσείς. Καλημέρα. Ωραία, ωραία. Ναι, έχει πολύ λογική αυτό, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που ναι μεν είναι ψηλά, έτσι, και νομίζω δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά με τέτοιο ρόστερ, αλλά σε καμία περίπτωση ακόμη δεν έχει βγάλει στο παρκέ αυτά που προσδοκά ο οργανισμός Μπαρτσελώνα και αυτά που τουλάχιστον βλέπεις πάση του ρόστερ, δηλαδή αν κοιτάξεις τους παίκτες που έχει. Δεν θα πω για τα οικονομικά, έτσι, θα πω για την αξία των παιχτών. Ναι, ναι. Δεν έχει θέληξη, δεν σε έχει τρομάξει, να το πω έτσι, σε κάποιο... Έχασε την αρχική της ορμή, ναι, και τώρα αρχίζει το πρόβλημα. Που πρέπει να βρούμε λύσεις να προσπεράσουμε τα ζητήματα που μας δημιουργούν οι αντίπαλοι. Σωστό, σωστό. Νίκησε τον Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο, που όπως είπες πριν από τρεις μήνες δεν έχει καμία σχέση με το πώς είναι τώρα. Ναι, επειδή της βγήκαν και όλα τα τρίποντα στο ΣΕΦ, αλλά 15 αν θυμάμαι. Καλά. Και πριν από δύο εβδομάδες έπαιζε μάτς παραμονής του Γκριμάου στον πάγκο με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σωστό. Την νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης έτσι όπως την νίκησε. Νομίζω ότι η Ρεάλ ίσως να χαλάρωσε για λίγο, θέλοντας να κρατήσει τον Γκριμάου στον πάγκο. Αυτό όμως είναι μια θεωρία συνωμοσίας. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός φυσικά και δεν είναι φαβορή. Φυσικά και πάει ταπεινά σε μια έδρα που η Μπαρτσελόνα φέτος μετράει 9 νίκες και μία ήττα. Έτσι όπως έχει πάρει με το ζόρι, είναι αποτέλεσματα όμως. Για ό,τι καλύτερο μπορεί, έχοντας αυτή την ορμή από τις 4 συνεχόμενες νίκες που μετράει και χωρίς να έχει πρέπει. Έτσι ξέρει ότι είναι από τα παιχνίδια τα οποία δεν τα έχεις κυκλωμένα, αλλά όπως είπες, αν τα ξεκυκλώσεις, να το πω έτσι και βάλεις ένα νι δίπλα, σε απογείων βαθμολογικά και ψυχολογικά και. Το θετικό είναι ότι έχει πάει Ολυμπιακός πλήρης. Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι έχει την πολυτέλεια μάλιστα να ταξιδεύει με 13 παίχτες και να αφήνει και 3 στην Αθήνα. Τον Λούτζι, τον Πάπας και τον Τανούλη. Θα πάρθει τελευταία στιγμή απόφαση για το ποιος εκ των Σίγμα Μπρασδέικης θα είναι εκτός, γιατί εντάξει νομίζω ότι θα προκύψει κάποιο άλλο πρόβλημα με κάποιον άλλον, καλά είναι. Και ένα παιχνίδι το οποίο ενώ στα περισσότερα λέμε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να χτυπήσει με τη front line του, ασφαλώς και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο πώς θα παίξει ο Φάλ, ο Μιλουτίνοφ και ο Πετρούσεφ, αλλά επειδή η Μπαρτσελόνα είναι γεμάτη σε αυτό, δηλαδή έχει το Βέσελη, έχει τον Ερνάν Γκόμεθ, έχει τον Μπάρκερ, έχει δυνατά κορμιά στη front line. Νομίζω ότι εκεί που υπερτερεί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι στα guard. Γιατί πλην του Λαπροβίτολα που είναι σταθερά ο καλύτερος παίκτης στην Μπαρτσελόνα, οι υπόλοιποι ως το Ράνς και ο Γιοκουμπάιτης δεν έχουν κάνει κάτι φοβερό και τρομερό φέτος. Όχι, δηλαδή όχι. Είναι παιδιά που μπορεί να τα ματσάρει ο Ολυμπιακός. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Έχει τα κορμιά, έχει το walk-up καλύτερα πλέον από ό,τι πριν από ένα μήνα. Έχει τον Γκος υγιή, έχει τον Μακίσικ, έχει τον Μίτρου Λόγκ. Έχει παιδιά τα οποία μπορούν να πιέσουν στην περιφέρεια, να τους οδηγήσουν σε λάθη, να τους κόψουν τη δημιουργία, να τους κόψουν την τροποδοσία των ψηλών για το εύκολο καλάθι και με μια καλή περιφερειακή άμυνα ο Ολυμπιακός να κάνει τη δουλειά στα μετόπισθεν. Μπροστά βέβαια πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο εύστοχος, έτσι. Δηλαδή είναι μια έδρα που απαιτεί ένα 35-40% στο τρίποντο και όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη. Εντάξει, έχει έναν από τους πιο καυτούς παίκτες στο τρίποντο ο Ολυμπιακός, ίσως τον πιο καυτό, τον Πίτερς. Ναι. Σουτάρει κοντά στο 55%, 60%. Ναι, ναι, ναι. Νούμερα, είναι τρομερά τα νούμερα, δηλαδή είναι απίστευτα τα νούμερα. Και είναι από κοντά, εντάξει. Σε δύο παιχνίδια έχει πέσει λίγο, αλλά δεν είναι κακό το ποσοστό του. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τη ματσάρει. Δηλαδή, επειδή είμαστε μπροστά σε μια διπλή αγωνιστική που θεωρητικά το δύσκολο είναι σήμερα και το εύκολο είναι με την Μπασκόνια, εγώ διαφωνώ λίγο σε αυτό και με κίνδυνο να εκτεθώ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι το ίδιο ανταγωνιστικός και στα δύο παιχνίδια και αν δεν τρομάξει από το όνομα. Που, γιατί να τρομάξει. Έλατε, έχει κάνει πολλές φορές τη δουλειά εκεί. Ναι, ειδικά τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνέχεια. Γιατί να μην να το κάνει και σήμερα και να βοηθήσει πάρα πολύ. Και νιώθει άνετα στη Βαρκελόνη Ολυμπιακός, φαίνεται όταν κερδίζει και σε σενάρια που δεν του πάνε. Δηλαδή έχει κερδίσει ένα μάτς με 90 πόντους, 92 πόντους. Ναι. Που δεν ήταν, ας πούμε, το φόρτε του. Σωστό. Το έχει κερδίσει και στους 70. Και στους 70 έχει κερδίσει. Ναι. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο ταιριαστό στο δικό του το προφίλ. Φέτος ναι. Έτσι. Φέτος, όταν μιλάμε για την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης που είναι ο Ολυμπιακός, οτιδήποτε πάει κάτω από 80, θεωρητικά είναι μέσα στα μέτρα του, έτσι. Yes. Είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, εντάξει, δυστυχώς πέφτει πάνω στο πολύ μεγάλο ντέρμπι, αλλά εντάξει, ζάπινγκ πολύ. Τι να κάνουμε, Ωραία, Νικόλας, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή σου μέρα. Ναι, έγινε, Νικό. Λοιπόν, εχθές φίλε ο ΠΑΟΚ πάει και κάνει διπλό.